κάνει μια εύκολη άσκηση στις θερμικές μηχανές, η οποία λέει τα εξής. Έχουμε μια θερμική μηχανή η οποία έχει απόδοση 40% ή αλλιώς 0,4%. Ωραία. Και σε κάθε κύκλο παράγει ωφέλιμο μηχανικό έργο, άρα το ωφέλιμο μηχανικό έργο είναι 1000 τζάουλ. Ωραία. Να βρείτε τη θερμότητα από όλα αυτά τα αέρια που θερμίζουν, θέλει το Q-hot. Ωραία. Σε κάθε κύκλο και τη θερμότητα που αποβάλλει το αέριο στο ψυχή εξαμηνή, θέλει το Q-hot. Ωραία. Να σας θυμίσω πάλι το μοντέλο της θερμικής μηχανής, παρόλο που το κάνουμε στην προηγούμενη άσκηση και δεν πειράζει, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της άσκησης. Εδώ είναι το Q-hot, εδώ είναι το Q-cold, αυτή είναι τα cold, αυτή είναι τα hot, εδώ είναι το θερμοδυναμικό μέσο και εδώ είναι το έργο του αερίου, το οποίο είναι Q-hot πλην από όλο το Q-cold. Λοιπόν, έχουμε ο συντελεστής αποδόσεως είναι έργο ωφέλιμο προς Q δαπανόμενο. Όταν λέμε Q δαπανόμενο, δείτε το σχήμα, Q δαπανάται για να παίξει το Q-hot. Άρα είναι έργο ωφέλιμο προς Q-hot. Οπότε έχουμε 0,4 ισούται 1000 δια Q-hot, 0,4 επί Q-hot ισούται 1000, Q-hot ισούται 1000 δια 0,4 τζάουλ. Αυτό κάνει 10.000 δια 4, 2.500 τζάουλ. Οπότε, αφού βρήκαμε ότι το Q-hot είναι 2.500 τζάουλ, ξέρουμε ότι το έργο είναι από το Q-hot να αφαιρέσω το απόλυτο του Q-hot. Άρα το Q-cold είναι Q-hot μείον έργο. Άρα το Q-cold που μου ζητάει είναι παιδιά 2,5 μείον 1000 τζάουλ. Άρα το Q-cold είναι 1500 τζάουλ. Σας ευχαριστώ πολύ.